Σήμερα ήταν μια μεγάλη γιορτή, όπου 4 από τα 39 σχολεία που ξεκίνησαν τον Εθνικό Σχολικό Διαγωνισμό για Ευρωπαϊκά Θέματα φτάσαν στον τελικό. Οι ερωτήσεις ήταν πολύ υψηλού επίπεδου, τα παιδιά ανταποκρίθηκαν με απόλυτη επιτυχία. Είναι νικητές γιατί μάθανε πολλά για τα ευρωπαϊκά πράγματα. Οι ερωτήσεις, παρόλο που ήταν τόσο υψηλού επίπεδου, ήταν μια πρόκληση για τα παιδιά στην οποία ανταποκρίθηκαν απολύτως επιτυχώς. Μάθαμε για τους θεσμούς της Ευρώπης, πώς λειτουργεί. Είμαστε άνθρωποι που μας άρεσε να διαβάζουμε, να μαθαίνουμε για το ποια είναι τα δικαιώματά μας, τι συμβαίνει στον κόσμο, γιατί είναι επικαιρότητα και είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε. Η Χριστιάνα, ο Ματθαίος, η Γαλίνα, ο Κυριάκος, το Λύκειο Μακαρίου του Τρίτου από τη Λάρνακα είναι οι μεγάλοι νικητές. Σαν Ευρωπαίοι πολίτες που είναι, γιατί αυτοί αύριο θα καθορίσουν την Ευρώπη, αυτοί θα ψηφίσουν για την Ευρώπη, αυτοί θα πούν ποια Ευρώπη θέλουν για το μέλλον, να μαθαίνουν τα παιδιά τι σημαίνει Ευρώπη, τι σημαίνει Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς λειτουργεί αυτό το τεράστιο οικοδόμημα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρώπη είμαστε όλοι εμείς. Είναι όλοι αυτοί, είναι όλα τα παιδιά. Οπότε κάτι που σε αφορά πρέπει να το μάθεις. Ήταν μια ωραία εμπειρία νομίζω για όλους μας. Σίγουρα θα μαθαίναμε τόσα πράγματα χωρίς το διαγωνισμό. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία και θα το ξανά έκανα πάρα πολλές φορές.